Θρηνεί η Κρήτη για το μικρό της Άγγελο που χάθηκε μόλις 5,5 μήνες αφού είδε το φως της ζωής. Το βρέφος που θα βαφτιζόταν Άγγελος κακοποιήθηκε άγρια και το νήμα της ζωής του κόπηκε βία. Μουδιασμένη και η κλειστή κοινωνία της Ιτίας για την τραγωδία που διαδραματίστηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Οι μαρτυρίες στην Κρήτη TV όσων γνώριζαν τους γονείς του άτυχου βρέφου συγκλονίζουν. Πέσαμε από τα σύννεφα, δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Τώρα η κακιά στιγμή είναι... Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είχαμε αυτό το πράγμα. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα. Ποτέ τίποτα. Εδώ σε αυτή τη γειτονιά, στο κέντρο της Σιτίας, γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος για το μόλις 5,5 μηνών Αγγελούδη, το οποίο τελικά ξεψύχησε. Οι γείτονες, όπως λένε στην Κρήτη TV, δεν είχαν αντιληφθεί ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες υπήρχαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ήταν ήρεμος άνθρωπος ή ήταν επιθετικός γενικά? Εντάξει, δεν... Θέλω να... Δεν ήταν και ο πιο ήρεμος άνθρωπος, τέλος πάντων. Με τον γιατρό που μιλήσαμε μέσα και την ρώτησα τι έγινε, μου λέει καλός άνθρωπος φαίνονταν. Τώρα, τι έγινε, πώς του γύρισε το μυαλό, τι ακριβώς, κανείς δεν ξέρει. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα συνέβαινε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω καν. Δεν μπορώ ούτε να το συζητήσω καν. Όχι, δεν μπορώ. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, κυρία μου. Όπως είχαμε και τους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες που αυτοκτονήσανε, είναι και αυτό ένα φαινόμενο της κοινωνίας μας πλέον, δυστυχώς. Το μωρό ήταν σε λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, λέει η αδελφή της μητέρας μιλώντας στο πρώτο θέμα, ενώ είπε ότι το ζευγάρι ζούσε μια ζωή παραμυθένια. Είχανε μια παραμυθένια ζωή που κάθε ζευγάρι θα επιθυμούσε. Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε καν η διαφωνία. Είχαν ένα τρόπο και τα λύνανε. Τέτοιου είδους κακώσεις συναντά κανείς μετά από τροχείο ή πτώση από ύψος, είπε ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αντώνης Βάκης. Αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα μια κάκωση η οποία προέκυψε από ένα αρκετά βίαιο αίτιο. Δηλαδή, είναι συνήθως κακώση, μπορεί να δει κανείς ένα τροχαίο ή σε μια πτώση από ύψος, ας πούμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκύπτει ότι οι γιατροί που εξέτασαν το κορμί του άτυχου βρέφους διαπίστωσαν όχι μόνο κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και ολική εξάρθρωση της αυγενικής χώρας του άτυχου βρέφους. Η μητέρα φιλοξενήθηκε χθες στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έχοντας στο πλευρό της συνεχώς ψυχολόγο. Η μητέρα ήταν εδώ, εξετάστηκε από ψυχιατρική ψυχολόγο. Και οι δύο μετά τη μεταφορά και του πατέρα από την αστυνομία εξετάστηκαν από τον ιατρό δικαστή και περιμένουμε να δούμε όλα τα σχετικά. Είναι δυνατόν κάποιος να επιθυμεί ένα μωρό τόσο πολύ και ξαφνικά να κάνει κάτι τόσο απάνθρωπο? Δεν το ήθελε. Ήταν ατύχημα. Με σκυμμένο το κεφάλι, κατεβασμένο το βλέμμα και προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό του από τις κάμερες, ο πατέρας του άτυχου βρέφους πέρασε χθες το κατόφλι της εισαγγελέως και του ανακριτή στη Νεάπολη. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν είπε λέξη. Γιατί πεθάνατε, το έχετε μετανιώσει? Ο 52χρονος άνδρας πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι.